Ο Άρης Κουτσιούκης είναι με τον κύριο Πορτοκαλίδη, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων Κεντρικής Ελλάδος. Και τους βλέπουμε μέσα σε ένα πολύ λεωφορείο. Με τις μάσκες τους. Με τις μάσκες τους. Ιδιοκτήτες τουριστικών. Βέβαια. Λεωφορείο, κλειστός χώρος και ειδικά μέσω μετακίνησης. Είμαστε υποχρεωμένοι, κύριε Πορτοκαλίδη, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε λεωφορεία και είναι μεγάλο το πρόβλημα για ανθρώπους σαν και εσάς, γιατί είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του κύριου Πορτοκαλίδη. Έχουν σταματήσει οι εκδρομές στο εξωτερικό, έχουν σταματήσει οι γραμμές που εξυπηρετούσατε. Συγκοινωνιακές γραμμές εξυπηρετούσαμε για Γερμανία και Τουρκία. Ξάνθη Προύσα και Θεσσαλονίκη Μόναχο. Σχολεία επίσης. Και Φραγκφούρτη. Σχολεία επίσης, έχουμε μεταφορές σχολείων. Το πρόβλημα μας ξεκινάει πριν από 10 χρόνια. Τώρα είναι η συνέχεια του προβλήματός μας. Διότι έχουμε αναλάβει μεταφορές σχολείων, δεν έχουμε παράλληλο έργο να στηριχθούμε οικονομικά σε άλλο παράλληλο έργο όπως άλλες κατηγορίες μεταφορέων και ως εκ τούτου έχουμε πρόβλημα οικονομικό. Οι λύσεις που δίνουν τα Υπουργεία δεν μας βολεύουν εμάς, διότι εμείς προσλάβαμε προσωπικό, πρόσθετο προσωπικό από αυτό το οποίο χρησιμοποιούσαμε για τις καθημερινές μας δουλειές και δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Βεβαίως, έχει γίνει αυτό το σύστημα με την, που πληρώνονται από το κράτος. Όμως, το γεγονός ότι μας λένε τώρα να επαναφέρουμε το 40%, γίνεται το 40%, ανάγεται σε προσωπικό τριπλάσιο από αυτό που χρησιμοποιούσαμε όταν δεν είχαμε τα σχολεία. Άρα δεν μπορείτε, λέτε, δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Δεν μπορούμε να τους επαναφέρουμε. Εξάλλου εμείς το προσωπικό που προσλάβαμε, με συγχωρείτε, το προσωπικό που προσλάβαμε για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς των μαθητών είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από τότε που αρχίζουν τα σχολεία έως ότου τελειώσουν. Πάντως, κύριε Πορτοκαλίδη, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Τώρα πες ότι κάποιος κλείνει ένα λεωφορείο για να πάει κάπου, εν πάση περιπτώσει να μεταφέρει 30, 40, 50 άτομα. Δεν μπορεί να κλείσει ένα λεωφορείο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, αν ανοίξει παραδείγματος χάρη η γραμμή της Γερμανίας, αφού βέβαια ευθυγραμμιστούν όλες οι χώρες τις οποίες διερχόμεθα για να πάμε Γερμανία, προφανώς δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε τα 50 άτομα που μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε το νόμιμο. Ναι, ναι. Πόσοι δηλαδή θα μπαίνουν σε κάθε λεωφορείο? Η μισή, ας πούμε. Η μισή. Η μισή θα μπαίνουν. Η μισή. Ναι. Η μισή. Άρα, αυτό τι πολύ, σημαίνει? Τα έξοδα δεν επιτρέπουν την εκτέλεση της γραμμής. Κύριε Πορτοκαλί, 25 άτομα. Έτσι πιστεύω από αυτά που ακούγονται. Αυτό τι σημαίνει? Από αυτά που ακούγονται, έτσι πιστεύω. Αυτό τι σημαίνει? Θα αυξηθούν τα εισιτήρια? Γιατί αν παίρνετε τα μισά άτομα, είτε θα το συμφέρει να κάνετε το δρομολόγιο. Είτε θα κάνετε το δρομολόγιο ή θα αυξήσετε το εισιτήριο για να μπορέσετε να κάνετε το δρομολόγιο. Εδώ εκτελούμε τη γραμμή 25 χρόνια με το ίδιο εισιτήριο. Αν το αυξήσουμε τώρα δεν θα ανεβεί κανείς επάνω. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι που ταξιδεύουν μαζί μας έρχονται γιατί είμαστε οικονομική λύση. Και είμαστε αυτοί που το φοβούνται ή μάλλον δεν έχουν ως μέσον το αεροπλάνο, ναι, αλλά μόνο το λεωφορείο. Εσείς έχετε κάποια πρόταση? Τώρα, αν σας πούνε ότι από τους 30 εργαζόμενους πρέπει να πάρετε τους 12. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην περίπτωση με τα σχολεία, διότι είναι πρόβλημα πολλών συναδέλφων οι οποίοι έχουν προσλάβει προσωπικό ειδικά για αυτό το λόγο, δηλαδή για τη μεταφορά μαθητών, η οποία ξέρουμε ότι ξεκινάει 11 Σεπτεμβρίου και τελειώνει 15 Ιουνίου. Εμείς τότε θα τους απολύαμε και θα μπαίνανε το 99,9% σε ταμείο ανεργίας. Σε τι διαφέρει το ταμείο ανεργίας από το ποσό το οποίο πήρανε τώρα και τώρα υποχρεούμε θα εμείς να επαναφέρουμε 12%. Άρα, κύριε Πορτοκαλίδη, για να κλείσουμε, τι προτείνετε τώρα να γίνει? Ναι. Για να κλείσουμε, τι προτείνετε? Να απελευθερώσουν το δικαίωμα της απόλυσης, διότι αν τους απολύσουμε οι άνθρωποι θα μπουν στο Ταμείο Ανεργίας, θα περάσουν το καλοκαίρι τους με αυτό και θα τους επαναπροσλάβουμε την επόμενη σχολική χρονιά. Α, λέτε αυτό που και ισχύει, δηλαδή για τις 45 μέρες μετά την αναστολή, τις 45 μέρες μετά την αναστολή, λέτε να απελευθερωθεί το δικαίωμα της απόλυσης για να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Ναι, αλλά αυτό θα φουντώσει την ανεργία, βεβαίως, κύριε Πορτοκαλίδη. Και θα τους επαναπροσλάβουμε. Ορίστε. Θα φουντώσει την ανεργία τώρα. Δεν κοιτάξτε το δικό σας κλάδο. Λέμε ότι αν αυτό απελευθερωθεί, θα μείνουν χιλιάδες άνεργοι.
να κάνουν κατ' επιλογή, να βρουν κάποια λύση. Πια, γιατί δεν μπορεί όλα τα επαγγέλματα να βολεύονται ή να εξυπηρετούνται με αυτή την, την οριζόντια λύση που σας δόθηκε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και για την βόλτα στην Όμορφη Θεσσαλονίκη.